Νομίζω ότι ένα από τα πιο διαδεδομένα προβλήματα στην καθημερινότητα μικρών μαθητών είναι η διάσπαση της προσοχής και η έλλειψη της συγκέντρωσης. Πάντοτε υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ευνοούν αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, από τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου έμαθα ότι υπάρχει διάσπαση προσοχής και έλλειψη συγκέντρωσης με τα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά και στους ενήλικες. Και στους ενήλικες. Και μάλιστα τα χαρακτηριστικά θες αμέσως να μας τα δώσει ο Νίκος Παπα-Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, γιατί μπορεί να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα είτε στον ίδιο μας τον εαυτό, νομίζω γίνεται, είτε στους δίπλα μας. Είτε στον ίδιο μας τον εαυτό, είτε στους δίπλα μας, δεδομένου του ότι περίπου τα 2/3, όπως θα δούμε, των ατόμων τα οποία παρουσιάζουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα ως παιδιά, την παρουσιάζουν και ως ενήλικες. Mm-hmm. Δηλαδή, πρακτικά το 60% των ανθρώπων, σύμφωνα με τις έρευνες. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, μέχρι τώρα, ακόμα και η επιστημονική κοινότητα εμφανιζόταν αρκετά μπερδεμένη απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν μιλούσε για διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας στους ενήλικες. Απλά μιλούσε για αγχώδεις καταστάσεις. Για παράδειγμα, σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, 6 στους 10 τους χαρακτήριζε αγχώδεις. Από εκεί πέρα, διαταραχές προσωπικότητας και χίλιες δυο άλλες παθολογίες. Είναι κάτι το οποίο μπέρδευε ακόμη περισσότερο και τους ίδιους τους ασθενείς. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι κάτι με το οποίο μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό. Είναι κάτι το οποίο σηκώνει αγωγή ενδεχομένως. Είναι κάτι που δεν σηκώνει αγωγή. Είναι κάτι που σηκώνει αγωγή μόνο όταν έχει επιπλοκές. Είναι κάτι που σαφέστατα από τη στιγμή που καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, ανακουφιζόμαστε δεδομένου το ότι γνωρίζουμε τι μας συμβαίνει. Είναι κάτι που εκπαιδευόμαστε από εκεί και πέρα, mm-hmm. ώστε να μπορέσουμε τα συμπτώματα να τα μειώσουμε και να συμβιώσουμε με αυτό, νομίζω, έχοντας μια ποιοτικότερη ζωή. Υπάρχουν παιδιά, να ξεκινήσουμε από τα παιδιά, γιατί πολύ ορθώς μας είπες ότι αυτό συνεχίζεται αν δεν αντιμετωπιστεί mm-hmm. σε νεαρή ηλικία. Υπάρχουν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες σε μια οικογένεια. Παραδείγματος χάρη, ένα διαζύγιο που μπορεί να έχει μια κακή αποδοχή από τα παιδιά mm-hmm. και η αντίδραση να είναι η έλλειψη προσοχής. Άρα mm-hmm. εκεί πρέπει να παρέμβουν οι γονείς για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έτσι ώστε να μην ακολουθεί τα παιδιά αυτό το πρόβλημα και ως ενήλικες. Εκεί πρέπει να παρέμβουν οι γονείς και όσο το δυνατόν νωρίτερα να μπορέσουν να καταλάβουν το πότε τα συμπτώματα συγκεκριμένα έχουν αρχίσει και επιμένουν. Συνήθως, βεβαίως, μάλλον σε παρόμοιες καταστάσεις, έτσι ψυχοπιεστικές καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να ζει ο καθένας και ειδικά τα παιδιά, συνήθως τα συμπτώματα κρατούν για μικρό χρονικό διάστημα, οπότε επιστρέφουν στην κανονικότητα. Συνήθως. Και να πούμε βεβαίως ότι για τους ενήλικες δεν σημαίνει ότι επειδή μια μέρα δεν είμαι καλά ψυχολογικά και είμαι λίγο αφηρημένος, έχω διάσπαση προσοχής. Είναι όταν αυτό παρατείνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Νίκο Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Όχι απλά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για όλη τη ζωή των ανθρώπων. Ωραία. Γενικότερα δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους, όπως θα δείξουμε. Πάμε να δούμε τον πρώτο πίνακα, να πάω λίγο πιο πίσω εγώ. Τα 2/3 των παιδιών με ΔΕΠΗ, το λέω ΔΕΠΗ γιατί νομίζω ότι τηλεγραφικά έχει αρχίσει και το λέμε ούτως ουσιαστικά όλοι ΔΕΠΗ, διαταραχή δηλαδή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας, mm-hmm. συνεχίζουν να παρουσιάζουν κλινικά σημαντική διαταραχή και ως ενήλικες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το 2-5% σύμφωνα με έρευνες πάσχει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, δηλαδή αποτελεί μια συχνή διαταραχή. Είναι πιο εύκολο για ένα παιδί ή για έναν ενήλικα να το ξεπεράσει, να ξεπεράσει αυτή τη διαταραχή? Σαφέστατα, είναι πιο εύκολο για ένα παιδί να το ξεπεράσει, δεδομένου ότι θα εκπαιδευτεί κατάλληλα από συνάδελφους παιδοψυχολόγους, οι οποίοι mm-hmm. θα αντιμετωπίσουν πολύ καλά την κατάσταση. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, γιατί πολύ σωστά στο ερώτημα που σου έθεσε η Νικολέτα είπε mm-hmm. ότι δεν μπορεί να διαγνωστεί με μια αιματολογική εξέταση, άρα υπάρχουν mm-hmm. κάποιοι δείκτες που βοηθούν mm-hmm. να καταλάβουμε ότι οφείλεται η διάσπαση προσοχής. Είναι κάτι που πρέπει να το καταγράφουμε εμείς οι ίδιοι από την καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Και το πρώτο που μπορούμε να καταγράψουμε είναι συχνά ότι διασπάται η προσοχή μας από εξωτερικά ερεθίσματα. Ένα παράδειγμα, δηλαδή ένα μικρό... εγώ οδηγώ και μπορεί κάποια στιγμή να γλιτώσω στο παραπέντε από ένα σοβαρό τροχαίο επειδή απλά είμαι αφηρημένος οδηγώντας και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Όχι ίσως τόσο πολύ επειδή είμαι αφηρημένος. Ξέρεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τραβήξει όλα τα ερεθίσματα που υπάρχουν στον περίγυρό του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν οδηγώ, εγώ μπορώ να κοιτάξω ταυτόχρονα μπροστά, να κοιτάξω δεξιά, να κοιτάξω πίσω, αριστερά και σαφώς να είμαι ένας απρόσεκτος οδηγός, δεδομένου του ότι δεν θα είναι το μυαλό μου ακριβώς στην οδήγηση. Οπότε λοιπόν, σε αυτή τη φάση είμαι και επικίνδυνος, ώστε να δημιουργήσω κάποιο ατύχημα. Συχνά παίρνουμε αποφάσεις παρορμητικά. Αποφάσεις ότι αυτό συνεπάγεται στη ζωή μας. Ακριβώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα δείξουμε και παρακάτω το ότι υπάρχουν συχνά οικογενειακά προβλήματα, όπως και προβλήματα στις σχέσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων. Δυσκολεύονται να σταματήσουν δραστηριότητες και ενέργειες τις οποίες έχουν ξεκινήσει πολλές φορές. Συχνά αναλαμβάνουν αρμοδιότητες και ξεκινούν εργασίες χωρίς να έχουν διαβάσει ή να έχουν κατανοήσει ή να έχουν ακούσει τις οδηγίες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ παρορμητικοί ουσιαστικά mm-hmm. σε αυτό που κάνουν. Ξεκινάμε δηλαδή να κάνουμε κάτι χωρίς mm-hmm. να έχει προλάβει κάποιος να μας το ζητήσει, να μας εξηγήσει τι θέλει. Ναι, ακριβώς. Χωρίς να μας έχει προλάβει κάποιος να εξηγήσει τι θέλει ουσιαστικά. Οπότε λοιπόν, δεδομένου ότι βιαζόμαστε πολλές φορές, mm-hmm. ξεκινούμε κάτι και δεν έχουμε ακούσει καν τις οδηγίες αυτού του κάτι. Νομίζω ότι αυτό. Είναι ένα παράδειγμα και όταν ξεκινάμε να κάνουμε, ας πούμε, 2-3 δουλειές ταυτόχρονα, πάμε να φτιάξουμε κάτι, το αφήνουμε στη μέση, μετά πάμε να
κάνουμε κάτι άλλο, το παράδειγμα, και αυτό στη μέση. Είναι ένα παράδειγμα και χαρακτηριστικό των ενηλίκων. Αυτό είναι το ότι φαντάζονται όλοι τους στη ζωή ότι έχουν ξεκινήσει πολλά σπορ και τα έχουν σταματήσει ταυτόχρονα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, άρα, όταν αλλάζεις κάτι πολύ συχνά όσον αφορά δραστηριότητα, σημαίνει ότι σε καμιά από αυτές τις δραστηριότητες που έχεις επιλέξει δεν θα είσαι καλός από τη στιγμή που διασπάται η προσοχή σου. Ακριβώς. Ακριβώς. Δυσκολεύονται να κρατήσουν υποσχέσεις. Δεν παρουσιάζουν μια σταθερότητα, μια συναισθηματική σταθερότητα. Δεν παρουσιάζουν, άρα δεν παρουσιάζουν και σταθερότητα. Δυσκολεύονται στην εκτέλεση των καθηκόντων και των εργασιών, τις οποίες ξεκινούν. Και είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως, Μάνο, το ότι οδηγούν συχνά ρυψοκίνδυνα, δεδομένου το ότι η προσοχή τους είναι αποσπασμένη σε χίλιους δυο άλλους παράγοντες, εξωγενείς παράγοντες και όχι ίσως στην οδήγηση αυτή καθεαυτή. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Δυσκολεύονται να διασκεδάζουν σε ήρεμους τόνους. Μιλούμε για ανθρώπους. Εδώ έχει να κάνει και με έναν αλκοολισμό, ή να το πω πιο σωστά. Βγαίνοντας, πρέπει να πιούν για να διασκεδάσουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια υπερένταση. Συχνά τα άτομα, δεδομένου του ότι θέλουν να μπουν στη διαδικασία να διασκεδάσουν μέχρι τέλος, έχουν και συχνή εμπλοκή με ουσίες. Το αλκοόλ κατά πρώτο λόγο, όπως επίσης και με διάφορες άλλες ουσίες, κοκαίνη ίσως. Δυσκολεύονται να διασκεδάζουν λοιπόν σε ήρεμους τόνους πολλές φορές και όπως δυσκολεύονται να εστιάσουν την προσοχή τους σε ένα συγκεκριμένο έργο, δεδομένου του ότι απλώνεται η προσοχή τους σε πολλά έργα παράλληλα και άρα λοιπόν χάνεται και η ουσία. Μάλιστα. Δυσκολεύονται να οργανώσουν εργασίες και δραστηριότητες. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα σε πολλές σημαντικές πτυχές όπως είναι τα επαγγελματικά και πολλοί να χάσουν και τη δουλειά τους από αυτό. Ακριβώς. Μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους και να μην γνωρίζουν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Να μην γνωρίζουν για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι η γνώση πάντα είναι δύναμη και σε αυτή την περίπτωση είναι δύναμη. Όταν κάποιος γνωρίζει το ότι αυτό έρχεται από μια ψυχοσύνθεση η οποία ουσιαστικά έχει καλλιεργηθεί ίσως από πολύ μικρή ηλικία, μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει και μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη ζωή του. Έχω πει πολλές φορές ότι η οργάνωση της ζωής είναι ίσως πιο εύκολη και πιο άμεση σε σχέση με την οργάνωση της ψυχολογίας μας, που είναι κάτι πιο δύσκολο και πιο επώδυνο. Και που καταγράφονται τώρα τα προβλήματα από την απόσταση προσοχή και την έλλειψη συγκέντρωσης. Ακριβώς. Στον ακαδημαϊκό τομέα έχουμε συχνά παιδιά τα οποία δεν τελειώνουν τις σπουδές τους. Έχουμε παιδιά οι οποίοι μπορούν να παραμένουν και αιώνιοι φοιτητές, για παράδειγμα. Στον επαγγελματικό τομέα, η κατάχρηση των ουσιών, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Μάνο, και η συχνή εμπλοκή με τον νόμο, από εκεί και πέρα, πολλές φορές, προβληματική διαχείριση των χρημάτων, να ξοδεύουν δηλαδή ασύστολα τα χρήματά τους και να μην κάνουν μια σωστή και συνεπή διαχείριση των χρημάτων τους, απερίσκεπτη και ρυψοκίνδυνη αντίληψη γενικότερα. Δηλαδή δεν έχουν την προσοχή τους εστιασμένη κάπου, από εκεί και πέρα. Προβλήματα στην ερωτική οικογενειακή ζωή είναι αυτό το οποίο λέγαμε την προηγούμενη φορά, προηγουμένως, δεδομένου του ότι παρουσιάζονται προβλήματα στις σχέσεις, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν προσιλωμένα και συνεπή ακριβώς σε μια σχέση. Έτσι. Τώρα, πώς αντιμετωπίζεται αυτό, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή κάποιος θα αντιληφθεί κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, ζητάει βοήθεια από έναν ειδικό. Πώς αντιμετωπίζεται, με συνεδρίες, ας πούμε, σε έναν ψυχολόγο? Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, χρήση ψυχιατρικής παρακολούθησης? Όπως έλεγα, η φαρμακευτική αγωγή έρχεται στην περίπτωση κατά την οποία αυτή η κατάσταση ξεφύγει και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση δημιουργήσει πολλά προβλήματα, τα οποία μπορεί να είναι παράπλευρα, συνοσιρά προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη ταυτόχρονα ή μπορεί να υπάρχει μανία ταυτόχρονα, κάποιο άλλο νόσημα. Ωστόσο, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές από τη στιγμή που ο ενήλικας καταλάβει τι του συμβαίνει, από τη στιγμή που ο ενήλικας καταλάβει ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι μια συνέπεια, δεν είναι κάτι που θα του δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα, αλλά θα καταλάβει εν το γενάστε το πρόβλημα, θα μπορέσει να κάνει κάτι ούτως ώστε να το αντιμετωπίσει και να συμβιώσει καλύτερα με αυτό. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.